Ευχαριστώ τους Προέδρους. Είναι όντως το τελευταίο μας μάθημα. Και πιστεύω, μετά την εισαγωγή του κ. Βασιλογιαννακόπουλου, ότι αυτά που θα ακούσετε σήμερα μας αφορούν. Αφορούν όλες τις ειδικότητες. Και δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, αλλά θα μιλήσουμε κυρίως για την παθοφυσιολογία της φλεγμονής, τι τη δημιουργεί και πώς αυτή εκτρέπεται γονιδιακά για να δημιουργήσει νοσήματα. Ας ξεκινήσουμε. Η δομή της ομιλίας θα είναι πρώτα να μιλήσουμε για τους ορισμούς της φλεγμονής, τη δομή και τα χαρακτηριστικά του ανοσολογικού συστήματος, τα είδη της ανοσίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο σημερινό μάθημα είναι η έμφυτη ανοσία. Οπότε θα αναλύσουμε τους μηχανισμούς ενεργοποίησής της. Θα μιλήσουμε για την παθοφυσιολογία της φλεγμονής και όταν αυτή εκτρέπεται, για την παθοφυσιολογία της αυτοφλεγμονής. Θα ξεφύγουμε από τον όρο αυτοανοσία σήμερα και θα δούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτοφλεγμονής και αυτοανοσίας. Και τέλος θα μιλήσουμε για τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Τα κλασικά σημεία της φλεγμονής που περιγράφηκαν από τον Κέλσο και συμπληρώθηκαν από τον Γαλινό το 30 π.Χ. και συμπληρώθηκαν από τον Γαλινό 200 χρόνια αργότερα, ισχύουν και στις μέρες μας. Ερυθρότητα, ίδημα, θερμότητα, άλγος ή δυσφορία και συμπληρώθηκε από τον Γαλινό η απώλεια της λειτουργικότητας. Τι είναι όμως φλεγμονή? Να ξεφύγουμε λίγο από τους περιοριστικούς ορισμούς και να μιλήσουμε πιο γενικά ότι είναι το σύνολο των τοπικών σε ιστικό επίπεδο αλλά και συστηματικών αποκρίσεων που ενεργοποιεί ο μηχανισμός όταν σε αυτόν επιδράσουν διάφορα βλαπτικά ερεθίσματα και όχι μόνο τα λοιμώδη. Ακριβώς αυτή η απόκριση λέγεται φλεγμονώδης απόκριση. Είναι σύνθετη, βιολογική διαδικασία που προστατεύει τον οργανισμό και τα κύτταρα από επιβλαβή ερεθίσματα, που δεν είναι μόνο τα παθογόνα, δηλαδή τα λοιμώδη αίτια, είναι και τα κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβες τόσο από εξωγενείς, για παράδειγμα φυσικά αίτια, χημικά αίτια, αλλά και ενδογενείς βλάβες. Για παράδειγμα, η καρκινογένεση. Δεν έχουμε μόνο κακή φλεγμονή που έχει συμπτώματα, έχουμε και καλή φλεγμονή. Η κακή φλεγμονή, που έχει συμπτώματα δηλαδή, έχει σκοπό να εξαλείψει και να καταστρέψει τους παθογόνους οργανισμούς ή την αρχική αιτία του κυταρικού τραυματισμού. Το δεύτερο στάδιο όμως, το ευεργετικό, είναι να απομακρύνει τους κατασταρμένους ιστούς και να δημιουργήσει νέους ιστούς. Έτσι δεν είναι μόνο τα λοιμώδη αίτια που δημιουργούν φλεγμονή, ακόμα και η μόλυνση του περιβάλλοντος ή η καρκινογένεση. Ποιος την κάνει αυτή τη δουλειά? Την κάνει το ανοσολογικό σύστημα, που είναι ένα πολύπλοκο λειτουργικό σύστημα που αποτελείται από πολλές βιολογικές δομές και διαδικασίες για να προστατεύσει συνολικότερα από ασθένειες. Χαρακτηριστικά του ανοσολογικού συστήματος, το οποίο είπαμε είναι το σύστημα, όχι δεν είπαμε, λέμε τώρα ότι είναι το σύστημα που επιτηρεί τον οργανισμό και αντιμετωπίζει τις διαταραχές που προκαλούν διαταραχή στην ομοιόσταση του οργανισμού. Είναι εξελεκτικά ανεπτυγμένο, είναι γενετικά καθορισμένο όχι όλα τα σκέλη του, αλλά αυτό που μας αφορά σήμερα. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, εξαιρετικά ισχυρό και έχει αυστηρούς μηχανισμούς ρύθμισης. Είναι διάχυτο σε όλο τον οργανισμό, αλληλεπιδρά με όλους τους άλλους ιστούς και μηχανισμούς του οργανισμού. Έχει μεγάλη πλαστικότητα, μαθαίνει από τους εχθρούς, μαθαίνει από τις βλάβες των κυττάρων, εξελίσσεται και αποκτά μνήμη ώστε να τους αντιμετωπίσει ταχύτατα και πιο εξειδικευμένα και στο μέλλον. Εδώ θέλω να σας μιλήσω λιγάκι για τις θεωρίες που υπάρχουν στην ανοσολογία. Για 40, ο κύριος Ιωακιμίδης είναι μεγαλύτερος και πιο έμπειρος από εμάς στην ανοσολογία και ξέρει πολύ καλά ότι για 40, σχεδόν 50 χρόνια, το βασικό δόγμα της ανοσολογίας, βάζω μια παρένθεση, η ανοσολογία δεν αφορά μόνο τους ρευματολόγους, αφορά όλες τις ειδικότητες. Η ανοσολογία στηριζότανε στο δόγμα της διάκρισης του ίδιου από το ξένο, στην ανοσολογική ανοχή. Ο οργανισμός δηλαδή δεν επιτίθεται στα κυταρικά του συστατικά, αναγνωρίζει μόνο τα ξένα και δει τα λοιμώδη, εκεί είχαν εστιαστεί, και αντιδρά μόνο εναντίον τους.
Αυτό το δόγμα ταλαιπώρησε την ανοσολογία, και όχι μόνο την ανοσολογία, για 40-50 έτη. Δεν μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε πάρα πολλά πράγματα, ώσπου ήρθε το 1989 ο Τζάνουεϊ, για να πει ότι δεν είναι η διάκριση από το ίδιο προς το ξένο που καθορίζει το ανοσολογικό σύστημα, αλλά το ανοσολογικό σύστημα αναγνωρίζει πρότυπα κινδύνου, μοριακά πρότυπα κινδύνου, και επιτίθεται σε αυτά. Αυτό έφερε μία επανάσταση στην αρχή. Η θεωρία του Τζάνουεϊ, θεωρώ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριο Ακημίδη, ότι ήταν μια τεράστια μορφή της ανοσολογίας, πέθανε πρώιμα στα 60 έτη του, έβαλε τα θεμέλια της σύγχρονης ανοσολογίας, αναγνωρίζοντας ότι, λέγοντας τη θεωρία η οποία αποδείχθηκε στην πορεία, ότι αναγνωρίζει πρότυπα, δεν αναγνωρίζει αντιγόνα. Είχαμε στηριχτεί ως τώρα ότι το Β' και το Τ' λεφοκύτταρο αναγνωρίζει αντιγόνα και επιτίθεται αυτό. Η έμφυτη ανοσία είχε μπει στο περιθώριο. Έρχεται ο Τζάνουεϊ και λέει, όχι, η έμφυτη ανοσία είναι αυτή που κάνει τη σημαντική δουλειά, αναγνωρίζοντας πρότυπα κινδύνων, στέλνοντας το μήνυμα στα λεμφοκύτταρα, στην επίκτητη ανοσία, για να αντιδράσει ολοκληρωμένα. Και έρχεται μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, η Πόλη Μάτζικερ, η οποία, θα μου επιτρέψετε λίγο ιστορικό έτσι να πω, είναι μια Γαλλίδα η οποία έβγαλε αυτή τη θεωρία, που αποδείχτηκε σωστότατη, έχει τα κενά της, ότι πλέον δεν είναι ο εχθρός ο οποίος δημιουργεί την αντίδραση, αλλά η ιστική βλάβη. Τα προϊόντα της ιστικής βλάβης δημιουργούν την ανοσολογική αντίδραση και όχι το ξένο. Αυτό αποδείχτηκε σωστό σε μεγάλη έκταση. Αυτή η κυρία μετά από αυτή τη θεωρία της δώσανε ένα δικό της εργαστήριο στο NIH, το οποίο το ονομάστηκε House Theory, το οποίο ήταν τελείως άδειο για πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα. Η κυρία αυτή δεν έκανε καμία άλλη παραγωγή εκτός από αυτή την τρομερή θεωρία που έβγαλε, η οποία αποδείχθηκε σωστή όπως θα δούμε, και βεβαίως την απολύσανε. Άρα λοιπόν, ξεφεύγοντας από την αναγνώριση του ίδιου, την ανοχή στο ίδιο από τον οργανισμό και την αναγνώριση του ξένου, πηγαίνουμε στη μοντέρνα ανοσολογία, όπου η ανοσολογική αντίδραση δημιουργείται από την ιστική βλάβη. Είτε αυτή είναι εξωγενής, είτε είναι ενδογενής. Το ανοσολογικό σύστημα έχει πολλά όργανα κιστούς, πολλά κύτταρα και πολλά δραστικά μόρια και ουσίες. Ξέρουμε πολύ καλά, είναι πάρα πολλά τα όργανα, τα αντιπαρέρχομαι, και τα κύτταρα όμως που συμμετέχουν είναι τα Β' και τα Τ' λεφοκύτταρα, είναι όλα αυτά τα κύτταρα που διαβάζουμε στη γενική αίματος. Πλην αυτών όμως είναι και τα δεδρυτικά κύτταρα και τα κύτταρα φυσική φωνής, οι οποίοι θανατώνουν κύτταρα τα οποία έχουν μολυνθεί από ιούς. Παρά τα αυτά, δεν είναι μόνο αυτά. Οι επιθυλιακά κύτταρα, ενδοθυλιακά κύτταρα, κύτταρα στρώματος και πολυδύναμα κύτταρα συμμετέχουν και αυτά με τον τρόπο τους. Ποια είναι τα μόρια που γνωρίζουμε όλοι? Είναι τα αντισώματα, το συμπλήρωμα και οι κυταροκίνες. Οι κυταροκίνες που είναι οι ιντερλευκίνες, οι ιντερφερόνες, οι χημιοκίνες και ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων. Δύο συστήματα αποτελούν συνολικά το ανοσολογικό σύστημα. Είναι η έμφυτη ανοσία, με αυτή γεννηθήκαμε, είναι μη ειδική, είναι η πρώτη γραμμή άμυνας, και η επίκτητη ανοσία είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας. Η έμφυτη ανοσία, με την οποία γεννιόμαστε, βασίζεται σε μηχανισμούς προϋπήρχαν της επίθεσης των εχθρών ή της ιστικής βλάβης. Γεννηθήκαμε με αυτούς. Η επίκτητη είναι η δεύτερη γραμμή απόκρισης. Και λέει παρένθεση, εφόσον η έμφυτη ανοσία αποτύχει. Λάθος. Δεν χρειάζεται να αποτύχει η έμφυτη ανοσία για να ενεργοποιηθεί η επίκτητη. Λειτουργούν ταυτόχρονα με χρονοκαθυστέρηση. Βασίζεται σε μηχανισμούς μετά τη βλάβη. Τότε μπαίνει η επίκτητη ανοσία. Και επιτελείται, όπως όλοι ξέρουμε, από τα Β' και τα Τ' λεφοκύτταρα, που θεωρούσαμε για 50 χρόνια ότι αυτά είναι το κυρίαρχο, το κυρίαρχο συστατικό της ανοσιακής απάντησης. Τι χαρακτηριστικό έχει, και θέλω να ακούσετε λίγο τα νούμερα, ότι ένα κύτταρο καθορίζει έναν αντιγονικό επίτοπο. Αν σκεφτούμε ότι οι οργανισμοί γενικότερα, γιατί το ίδιο ισχύει για όλους τους οργανισμούς, έχει από 75 έως 100.000 γονίδια, και τα περισσότερα γονίδια από αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το ανοσολογικό σύστημα. Αντίθετα, μέσω της κλονικής επέκτασης των λεφοκυτάρων δημιουργούνται, προσέξτε, ένα τετράκι ανοσοσφαιρίνες, 10 τετράκι ανοσοσφαιρίνες,
και 100 πεντάκης υποδοχής ανοσοσφαιρινών και 100 πεντάκης υποδοχής ταφλεφοκυτάρων. Αυτή είναι η πλαστικότητα που σας είπα πριν, όπου ερχόμενο το ανοσολογικό σύστημα, δηλαδή τα λεφοκύτταρα, σε επαφή με τους αντιγονικούς επιτόπους που πρέπει να αντιδράσει γιατί είναι εχθρική, έχει τέτοια πλαστικότητα που εξελίσσεται, κάνει κλονική επέκταση και δημιουργεί δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων υποδοχής για να τα αντιμετωπίσει. Η έμφυτη ανοσία είναι αυτή που θα δράσει όχι μόνο σε λίγες ώρες, μέσα σε λίγα λεπτά στο βλαπτικό ερέθισμα. Έχει όμως περιορισμένο φάσμα αντιδράσεων, γι' αυτό χρειάζεται η επίκτητη. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αναπτύσσει μνήμη καθόλου, τίποτα. Κάνει μονότονα την ίδια ανοσολογική απόκριση στο ίδιο ερέθισμα, σταθερά στη διαδρομή του χρόνου. Ενώ η επίκτητη ανοσία είναι βραδύτερη, έχει ευρύ φάσμα, το καταλάβαμε από τα νούμερα πριν, και αναπτύσσει μνήμη. Υπάρχουν τα αντισώματα έτοιμα. Υπάρχουν μάλλον τα κλονικά τα λεφοκύτταρα που έχουν κλονική επέκταση έτοιμα να παράξουν πάλι αντισώματα. Η έφυτη ανοσία βασίζεται στη γενετική σύσταση. Η επίκτητη όχι τόσο. Είναι ταχύτατη, είναι μη ειδική και δεν έχει μνήμη. Ας τα χαρακτήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Επιτηρεί τον οργανισμό και ανιχνεύει τις απειλές. Τα σήματα κινδύνου που είπε η Πόλη Μάτζικερ, που είναι τόσο μικροβιακές μολύσεις, όσο και ιστικές βλάβες από φθορές που προκαλούνται από φυσικά ή χημικά αίτια. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας και ρυθμίζει τη φλεγμονή. Για να διατηρηθεί η ανοσολογική ομοιόσταση μέσα στον οργανισμό. Επιπρόσθετα όμως, καθοδηγεί και ρυθμίζει και την λειτουργία της επίκτητης ανοσίας. Στην έμφυτη ανοσία υπάρχουν επιθυλιακοί φραγμοί, συμμετέχουν επιθυλιακοί φραγμοί όπως η βλενογόνη, το δέρμα, το όξινο πεχότατο του στομάχου, χημικοί μηχανισμοί όπου τους είπαμε πριν κυταροκίνες, συμπλήρωμα και τα γνωστά όλα, σε όλους μας κύτταρα που διαβάζουμε στη γενική αίματος. Τα ουδετερόφυλλα, τα βασαιόφυλλα, τα μονοκύτταρα, τα ιωσινόφυλλα, συν τα κύτταρα φυσικούς φωνής. Γιατί είναι όλα αυτά τόσο σημαντικά, θα το δείτε στην πορεία, αλλά ίσως για να σας πείσω, το 2011 το Νόμπελ Ιατρικής δόθηκε σε τρεις ανθρώπους, οι δύο πρώτοι περιγράψανε σημαντικές δομές και ανακαλύψανε σημαντικές δομές της έμφυτης ανοσίας. Δεν δίνονται τόσο εύκολα τα Νόμπελ. Ήταν ένα άκρος αποτυχημένο Νόμπελ, θα μου επιτρέψετε να πω. Ο τρίτος, ο οποίος περιέγραψε τα δενδρυτικά κύτταρα κολοσιαία μορφή της ανοσολογίας, είχε πεθάνει λίγες μέρες πριν και το Νόμπελ δεν δίνεται σε μυζόντες. Ο πρώτος, πραγματικά τεράστια μορφή, είναι αυτός που περιέγραψε το μόριο και τον υποδοχεία του παράγοντα νέκρωσης των όγκων, TNF, βρήκε τους υποδοχείς, δούλεψε πάνω σε μόρια για να τους αναστείλουν, οπότε έβαλε τα θεμέλια στις γνωστές σε όλους μας, αν όχι σε όλους μας, στους περισσότερους, αντι-TNF θεραπείες, οι οποίες φέραν μία επανάσταση στην αντιμετώπιση πολλών ανοσολογικών νοσημάτων. Θυμίζει λίγο το περσινό Νόμπελ, που βρήκανε με ποιο τρόπο μπορεί να μπλοκάρει τα φρένα και αυτό οδήγησε στις ανοσοθεραπείες για τον καρκίνο. Το δεύτερο, ο μεσαίος κύριος που είναι για την έμφυτη ανοσία, πήρε τον Νόμπελ γιατί την περιέγραψε πολύ ολοκληρωμένα στη δροσόφυλλα. Λυπάμαι που θα το πω, δεν έπρεπε να το πάρει αυτός, έπρεπε να το πάρει ο συνεργάτης του, αυτός είχε μόνο το εργαστήριο. Αφού είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν λίγα γονίδια, αντιλαμβάνεστε ότι και η υποδοχή της φυσικής ανοσίας λίγη θα είναι. Πώς όμως η φυσική ανοσία μπορεί να αναγνωρίσει τα δισεκατομμύρια, πολύ περισσότερο από δισεκατομμύρια, αντιγόνα τα οποία επιτίθονται στον οργανισμό. Είναι λίγοι, είναι μερικοί εκατοντάδες μόνο η υποδοχή της φυσικής ανοσίας. Εδώ ήρθε λοιπόν και το εξήγησε ο Τζάνουεϊ, ότι δεν αναγνωρίζει αντιγόνα, αναγνωρίζει μοριακά πρότυπα, τα οποία είναι καλά συντηρημένα στα παθογόνα και μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ώστε να μην επιτίθεται στο καθένα ξεχωριστά, αλλά σε ομάδες. Οι δομές αυτές λοιπόν αναφέρονται ως pumps, θα το λέω από εδώ και πέρα pumps,
Ποια είναι τα μοριακά πρότυπα τα οποία συνδέονται με παθογόνα. Αυτό ήταν που περιέγραψε ο Τζάνουεϊ. Τα πλέον γνωστά είναι οι βακτηριακοί λιποζαχαρίτες, οι πεπτιδογλυκάνες, οι μανάνες, το βακτηριακό DNA και η μονή έλικα του RNA. Δρούν σήματα κινδύνου, αναγνωρίζονται από το νοσηλογικό σύστημα, ενεργοποιούν την έφητη ανοσία και προάγουν τη φλεγμονή. Όλα τα PAMS, δηλαδή οι κοινές δομές που προκαλούν ανοσιακή απόκριση, βρίσκονται μόνο στα μικρόβια, δεν βρίσκονται στο ξενιστή. Οι δομές αυτές είναι απαραίτητες για την επιβίωση των μικροοργανισμών και είναι κοινές σε μεγάλες τάξεις. Για παράδειγμα, οι λιποζαχαρίτες είναι κοινοί σε όλα τα γκραμ αρνητικά βακτήρια. Δεν αναγνωρίζει λοιπόν το κάθε γκραμ αρνητικό βακτήριο η έμφυτη ανοσία, αναγνωρίζει το λιποσαχαρίτη πάνω στην επιφάνεια του κυττάρου και επιτίθεται σε όλα, συνολικά. Είναι μόνο τα μοριακά πρότυπα των ξένων που εισβάλλουν στον οργανισμό τα σημαντικά για να προκαλέσουν μια νοσολογική απάντηση. Όχι, υπάρχουν και τα TAMS. Τα TAMS λοιπόν είναι μοριακά πρότυπα τα οποία συνδέονται με βλάβη. Αυτό έκανε η κυρία Πόλη Μάτζικερ. Είπε, δεν φταίνε μόνο οι εχθροί που έρχονται από μέσα και ανιχνεύουμε σήματα που έρχονται προς τα μέσα στον οργανισμό και ανιχνεύουμε σήματα κινδύνου. Η ίδια η ιστική βλάβη, η καταστροφή του κυττάρου από οποιοδήποτε αίτιο, απελευθερώνει συστατικά του κυττάρου τα οποία προκαλούν, αναγνωρίζονται πάλι ως πρότυπα από την έμφυτη ανοσία και προκαλούν τη φλεγμονή. Αυτά είναι τα TAMS και ζούμε σε ένα καρκινικό κύτταρο, όπου δεν είναι μόνο συστατικά του κυττάρου που θανατώνεται και εκλείεται στο περιβάλλον και προκαλεί την ανοσολογική. Μπορεί να είναι και διαταραχές του μικροπεριβάλλοντος. Το κρατάμε για την καρκινογένεση αυτό. Αφού λοιπόν αναγνωρίζει το ανοσολογικό σύστημα η έμφυτη ανοσία πρότυπα, κάποιος πρέπει να τα αναγνωρίζει. Να έχει αισθητήρες δηλαδή πάνω στα κύτταρα για να αναγνωρίσουν αυτά τα πρότυπα. Φέρουν λοιπόν επιφανειακούς διαμεμβρανικούς ή ενδοκυταροπλασματικούς υποδοχής αυτών των σημάτων κινδύνου που απειλούν τον οργανισμό. Ξαναλέμε, μπορεί να είναι μικρόβια, μπορεί να είναι ξένες ουσίες, μπορεί να είναι προϊόντα καταστραφέντων κυττάρων, δηλαδή δομικά του συστατικά, ακόμα όμως μπορεί να είναι και προϊόντα του ενδογενούς μεταβολισμού. Εξού και η ορική νόσος. Πώς λέγονται αυτοί? Λέγονται υποδοχής αναγνώρισης προτύπων. Πρότυπα δημιουργούν ανοσολογική διέγερση, τα κύτταρα έχουν υποδοχής για να γνωρίζουν αυτά τα πρότυπα. Κρατάμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί. Είναι οι TLRs, οι NLRs που μας ενδιαφέρουν για τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα και τα RLRs. Οι TLRs ήταν ένας θρίαμβος της ανοσολογίας όταν περιγράφηκε, δεν μας αφορούν όμως τόσο πολύ σήμερα. Πάμε λοιπόν στη θεωρία της Μάτζικερ. Σήμα 0. Σήμα 0 είναι μοριακά πρότυπα που έρχονται απ' έξω, τα PAMS, μοριακά πρότυπα των ίδιων των κυττάρων που καταστρέφονται. Και τι ενεργοποιούν? Τους υποδοχείς, TLR, RLR και NLR. Η ενεργοποίηση λοιπόν των υποδοχέων αυτών από τα εξωγενή μοριακά πρότυπα ή τα ενδογενή μοριακά πρότυπα, για τα μεν εξωγενή θα δημιουργήσει φλεγμονή λοιμόδους αρχής, για τα δε ενδογενή στήρα ή άσυπτη φλεγμονή. Και συμμετέχουν όλα αυτά τα κύτταρα που βλέπετε από κάτω. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι υποδοχείς, για παράδειγμα οι TLR, τι κάνουν? Βρίσκονται στον οργανισμό και με κιάλια ψάχνουν τον εχθρό, τα μικρόβια. Και αφού το βρουν, δεσμεύονται με αυτά. Και αφού τα βρουν, τι κάνουν? Ενεργοποιούν τη διαδικασία έκρησης των κυταροκινών, απαραίτητη για τη φλεγμονή. Τι είναι οι κυταροκίνες? Μικρές πρωτεΐνες, εκρίνονται από κύτταρα του ανοσολογικού και ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό και τη δράση όλων των άλλων ανοσολογικών κυττάρων. Δρούν ανεξάρτητα από την ειδικότητα του αντιγόνου, βασικό συστατικό δηλαδή της εφήτης ανοσίας, αλλά ρυθμίζουν και τη λειτουργία άλλων κυττάρων. Γενικώς οι κυταροκίνες έχουν αυτοκρινική, παρακρινική και ενδοκρινική δράση. Ρυθμίζουν τη λειτουργία του ίδιου του κυττάρου που το παράγει,
των γειτονικών κιτάρων των ίδιων, της ίδιας τάξης, αλλά και από μακρισμένα όργανα, όπως ο υποθάλαμος. Παράγονται κυρίως από τα μακροφάγα, τα φυσικά κύτταρα φωνής και από τα τάλφο λεφοκύτταρα και χωρίζουν σε δύο κατηγορίες. Το έχουμε ακούσει όλοι, είναι οι προφλεγμονώδεις κυταροκίνες. Ο όρος προ είναι misleading. Δεν προηγούνται τις φλεγμονείς, προάγουν τη φλεγμονή. Καλύτερα να τις λέμε φλεγμονώδεις κυταροκίνες σε αντιδιαστολή με τις αντιφλεγμονώδεις κυταροκίνες. Οι προφλεγμονώδεις δηλαδή είναι το γκάζι, το οποίο θα ενεργοποιηθεί με τη γένεση της φλεγμονής. Οι αντιφλεγμονώδες είναι το φρένο. Είναι η ιντερλευκίνη 1, η ιντερλευκίνη 6 τη βάζω με ερωτηματικό γιατί έχει μεικτή δράση και προφλεγμονώδη και φλεγμονώδη και αντιφλεγμονώδη. Η ιντερλευκίνη 12 και 18, η 18 ανήκει στην οικογένεια της 1. Ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων, η ιντερφερόνη γάμα και οι γνωστοί παράγοντες πολλαπλασιασμού, διέγερση των απικιών των κοκκιοκυτάρων και των μακροφάγων από τους αιματολόγους μας. Οι ιντερλευκίνες είναι 38, δεν αποθηκεύονται στα κύτταρα, παράγονται με το ερέθισμα εκείνη τη στιγμή ως απόκριση στη φλεγμονή και είναι οι κύριοι ρυθμιστές όλου του ανοσολογικού συστήματος. Και βεβαίως οδηγούν στη φλεγμονή. Χωρίς τις κυταροκίνες, χωρίς τις ιντερλευκίνες δεν προάγεται φλεγμονή. Εδώ είναι ένα διάγραμμα της παρακρινικής, της αυτοκρινικής και της ενδοκρινικής δράσης των ιντερλευκινών. Ποια μας ενδιαφέρει εμάς, η ιντερλευκίνη 1, αυτή είναι η χαρακτηριστική προφλεγμονώδης, η φλεγμονώδης κυταροκίνη, είναι το βασικό μόριο που προάγει φλεγμονή. Μας ενδιαφέρει, έχει 11 μέλη, μας ενδιαφέρει η 1 και η α και να ξέρουμε ότι υπάρχει φυσικός ανταγωνιστής του υποδοχέα. Παράγονται από τα μακροφάγα, τα μονοκύτταρα και τα δεδρυτικά κύτταρα κυρίως, που είναι τα επαγγελματικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Περισσότερο από όλα μας ενδιαφέρει η ιντερλευκίνη 1β. Είναι η πιο σημαντική, έχει τον κρίσιμο ρόλο στην αντίδραση σε τραύματα, δηλαδή στην ιστική βλάβη και στις λοιμώξεις, και προκαλεί αγκιοδιαστολή, ελκύει άλλα κύτταρα της ανοσολογικής απάντησης, αυξάνει την υποθαλαμική ρύθμιση της θερμοκρασίας, όχι του πυρετού, είναι το πιο ισχυρό ενδογενές πυρετογόνο που υπάρχει στους οργανισμούς, προάγει υπεραλγησία. Είπαμε λοιπόν ότι τα TAMP και τα PAMP, τα μοριακά πρότυπα βλάβης, εξωγενή και ενδογενή, αφού ανιχνευτούν από τους υποδοχείς, εκρίνουν ιντερλευκίνη. Για να εκριθεί όμως η ιντερλευκίνη 1β, χρειάζεται να ενεργοποιηθεί, είναι σε αδρανές μόριο. Είπαμε δεν υπάρχει ενεργό μέσα στα κύτταρα, ενεργοποιείται εκείνη τη στιγμή. Ποιος το ενεργοποιεί? Ένα ένζυμο που λέγεται κασπάση 1. Πού ανήκει αυτό? Στο φλεγμονόσωμα. Τι είναι το φλεγμονόσωμα? Ένα μακρομοριακό πρωτεϊνικό σύμπλαγμα βρίσκεται μέσα στο κυταρόπλασμα, περιέχει την κασπάση 1 και είναι απαραίτητο για να ενεργοποιήσει το πρόδρομο μόριο της ιντερλευκίνης 1β για να γίνει ενεργό. Για να δούμε το σχήμα. Τα PAMS και τα TAMS ενεργοποιούν τους NLRs που είναι οι υποδοχείς, σχηματίζουν το φλεγμονόσωμα που περιέχει κασπάση 1, που ενεργοποιεί το πρόδρομο μόριο της ιντερλευκίνης 1β σε ιντερλευκίνη 1β. Γιατί είναι κρίσιμο αυτό? Χωρίς ιντερλευκίνη 1β δεν υπάρχει φλεγμονή. Πάμε πίσω. Και αφού πυροδοτηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός, τι γίνεται? Κυταρικός θάνατος. Με μηχανισμό ανεξάρτητο από τον γνωστό μας σε όλους ως τώρα, του αυτόματου φυσιολογικού κυταρικού θανάτου που περιγράφεται ως απόπτωση και δεν είναι τίποτα άλλο από το να αποσύρει από την κυκλοφορία ο οργανισμός τα κύτταρα που δεν χρειάζεται πλέον. Εδώ είναι παθολογικός μηχανισμός θανάτωσης των κυττάρων και λέγεται πυρόπτωση. Γιατί την αναφέρουμε? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι νεκρώνονται απλώς τα κύτταρα. Γιατί όπως η απόπτωση είναι γενετικά καθορισμένη, έτσι είναι και η πυρόπτωση. Είναι προγραμματισμένος κυταρικός θάνατος, όχι όμως για κύτταρα που δεν χρειάζεται ο οργανισμός, αλλά για κύτταρα που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες λόγω της φλεγμονής. Προάγει την κάθαρση των βακτηρίων και των ιών και ενισχύει την άμυνα του ξενιστή. Και όπως είπαμε, ενεργοποιείται από την κασπάση 1, που είναι μέρος του φλεγμονοσώματος, που είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσει την ιντερλευκίνη 1β.
Τι γίνεται όταν ενεργοποιηθεί λοιπόν η κασπάση, προκαλείται έκρηση των φλεγμονωδών και τα ροκινών και γίνονται μορφολογικές αλλαγές μέσα στον πυρήνα που μοιάζουν με την απόπτωση, τη ματοποίηση του DNA. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά, ότι ενώ στην απόπτωση η κυταρική μεμβράνη παραμένει ακέραια, στην πυρόπτωση δημιουργούνται οπές, με αποτέλεσμα να διαταράσσονται τα ιόντα, κάλια και διάφορα άλλα ιόντα, το κύτταρο να φουσκώνει, ενώ στην απόπτωση απλώς μικραίνει, μαραζώνει, είναι σαν το γύρα σε ένα πράγμα, φουσκώνει και, γενικά, και τελικά γίνεται μια ρήξη του κυττάρου, βγαίνουν τα συστατικά του κυττάρου έξω και αυτά είναι τα TAMS. Δηλαδή τα ίδια τα συστατικά του κυττάρου δημιουργούν, διεγείρουν το ανοσολογικό σύστημα επειδή καταστράφηκε το κύτταρο από την πυρόπτωση για να ενεργοποιηθούν άλλα ανοσολογικά κύτταρα. Σημαντικό να σας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά όχι μόνο λοιμοξιολόγους, αλλά δεν ξέραμε μέχρι να περιγραφούν αυτοί οι μηχανισμοί τα τελευταία 20 χρόνια και αποδείχθηκε σχετικά πρόσφατα, πότε είναι, το 2014, ότι αυτός ο μηχανισμός, η πυρόπτωση, είναι ο μηχανισμός με τον οποίο πεθαίνουν τα CD4 κύτταρα από τον HIV ιό. Δεν ξέραμε γιατί πεθαίνουν, γιατί η απόπτωση δεν μπορούσε να τα εξηγήσει παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό. Η πυρόπτωση λοιπόν είναι ένας σημαντικός μηχανισμός θανάτωσης κυττάρων που έχουν μολυθεί από ιούς και βακτήρια και είναι γενετικά καθορισμένος. Ας επανέλθουμε στο φλεγμονόσωμα. Αφού ενεργοποιηθεί λοιπόν το φλεγμονόσωμα και η κασπάση 1 για να ενεργοποιήσει την εντερλευκίνη 1β ως δραστικό μόριο και αυτό να προάγει τη φλεγμονή, είναι το σημαντικότερο κομμάτι αυτό το φλεγμονόσωμα με την κασπάση. Χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι φλεγμονοσώματος. Αυτός που μας ενδιαφέρει, είναι 4 εδώ που περιγράφονται, είναι ο δεύτερος, η NLPR3. Να δούμε πάλι το σχήμα. Σας κουράζω. Τα σήματα κινδύνου, είτε εξωγενή είτε ενδογενή, αναγνωρίζονται από τους υποδοχείς, τους PRRs. Για παράδειγμα, ο NLPR3 είναι αυτός. Δημιουργείται ένα μακρομεωριακό σύμπλεγμα, φλεγμονόσωμα, αυτό με την κασπάση 1. Αυτό ενεργοποιεί την ιντερλευκίνη 1β σε δραστικό μόριο και γίνεται η φλεγμονή. Δεν τα ξέραμε. Τα τελευταία 15-20 χρόνια τα μάθαμε. Είναι το πιο σημαντικό φλεγμονόσωμα, λοιπόν, η NLPR3. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί φαίνεται ότι γονιδιακά ο ανθρώπινος οργανισμός υφίσταται υπάρχουν πολλαπλές μεταλλάξεις στα πρωτεϊνικά μόρια των μονοπατιών ενεργοποίησης αυτής της κασπάσης και του φλεγμονοσώματος, που οδηγεί σε δύο πράγματα. Είτε να είναι ανεξέλεκτα ενεργοποιημένο το φλεγμονόσωμα, είτε να είναι αυτόματα, χωρίς πυροδοτικό μηχανισμό, που είναι τα σήματα κινδύνου, ή ανεξέλεκτη ενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων του. Το επόμενο στάδιο, με κυρίαρχο το Nuclear Factor ΚΒ. Αποτέλεσμα, όταν υπάρχουν αυτές οι μεταλλάξεις, το φλεγμονόσωμα να ενεργοποιείται από μόνο του ή ανεξέλεκτα, χωρίς να υπάρχει ερέθισμα, και να οδηγεί σε ασθένειες. Οπότε πώς λέγονται αυτές οι ασθένειες? Φλεγμονοσωπάθειες. Αλλιώς αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Αφήνονται λοιπόν αυτές οι φλεγμονοσωπάθειες ή αυτοφλεγμονώδη νοσήματα σε παθολογικά αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας της εντερλευκίνης 1β από διαταραχή στη λειτουργικότητα του φλεγμονοσώματος. Και τι προάγουν? Σύνδρομα περιοδικού πυρετού, τα οποία ο ορισμός τους είναι κλινικές διαταραχές περιοδικής φλεγμονής, όχι συνεχόμενης, που διαμεσολαβείται κυρίαρχα από κύτταρα και μόρια της έμφυτης ανοσίας που περιγράψαμε, με σημαντική γενικητική προδιάθεση. Προσβάλλονται τα πάντα. Τι χαρακτηριστικά έχουν? Ότι είναι υποτροπιάζοντα επεισόδια συστηματικής ή εντοπισμένης οργανοειδικής φλεγμονής, οφείλεται στην έμφυτη ανοσία και απουσιάζει λειτουργικά, παθογενετικά η συμμετοχή των β ή τα φλεφοκυττάρων ή των αυτοαντισωμάτων. Τι είναι αυτά? Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί τα β και τα τα φλεφοκύτταρα, δηλαδή τα αντισώματα και τα δραστικά τα φλεφοκύτταρα,
είναι αυτά που έχουν τη βλάβη όταν έχουμε αυτοάνοσα νοσήματα. Αυτά δεν συμμετέχουν στα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Για να πεις λοιπόν ένα νόσημα αυτοφλεγμονώδες, δεν υπάρχει διαταραχή της επίκτητης ανοσίας στα β' ή στα τ' λευκοκύτταρα, υπάρχει μόνο της έμφυτης ανοσίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η υπερλειτουργία της επίκτητης ανοσίας, δηλαδή των β' και των τ' λευκοκυττάρων, οδηγεί στα αυτοάνοσα νοσήματα και ανακαλύψαμε ότι οι διαταραχές οι γονιδιακά καθοριζόμενες της έμφυτης ανοσίας οδηγούν στα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, και αυτό οι παθολογικές ειδικότητες μπορεί να μας κάνει ένα κλικ γιατί τα συναντάμε στην καθημερινή μας πρακτική, ότι έχουμε υποτροπιάζοντα ανεξήγητα επεισόδια πυρετού για περισσότερες από 3 μέρες. Όταν επαναλαμβάνονται έχουν χαρακτηριστική και προβλέψιμη πορεία, μη ειδικά συμπτώματα αλλά ειδικά, δηλαδή είναι πολύ συχνά αυτό θέλω να πω, όπως εξάνθημα, άλγος στα άκρα, πόνους δηλαδή, σοβαρό κοιλιακό άλγος και επιπεφικίτιδα. Απουσιάζουν, για να το σκεφτούμε όμως, συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό. Προκαλούνται από συγκεκριμένα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, να κάνει εμβόλιο και να κάνει πυρετό. Το έχουμε ακούσει συχνά, ε. Είναι αυτοφλεγμονή, παιδιά. Και είναι και ισχυρό να υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι από αυτά τα 5 σημεία, αν υπάρχουν 2, ψάξε το αυτοφλεγμονώδες νόσημα. Πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία? Από το εργαστήριο του κυρίου Κάστλερ, που μετά τον τζίπησαν από την Αγγλία και τον πήγαν στο NIH, ο οποίος περιέγραψε τις διαταραχές στο γονίδιο του TNF, που ενεργοποιείται ανεξέλεκτα και όχι της τελευκίνης 1β, και δημιουργεί νόσημα, το οποίο θα δούμε αμέσως παρακάτω. Η ταξινόμηση είναι αφενός με βάση το μηχανισμό, διαταραχές δηλαδή του φλεγμονοσώματος. Τα υπόλοιπα δεν θα τα αναλύσω γιατί δεν μας ενδιαφέρουν. Άρα έχουμε 5 μηχανισμούς, δεν τους αναλύουμε και μπορούμε να τα διαχωρίσουμε επειδή είπαμε ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση σε μονογονιδιακά και σε πολυπαραγωγικά. Τι είναι το ενδιαφέρον που βλέπετε εδώ πέρα? Είναι και εδώ και ο κύριος Σιβουλάκης. Νόσος Κρόν, αν ρωτάγαμε τους 100 γιατρούς, οι 95 θα λέγανε ότι είναι αυτοάνοσο νόσημα. Δεν είναι αυτοάνοσο νόσημα. Γιατί δεν είναι αυτοάνοσο νόσημα? Πάμε λίγο πίσω στον ορισμό. Αυτοάνοσα είναι τα νοσήματα όπου ανιχνεύονται παθολογικά αυτοαντισώματα ή αυτοδραστικά τα φλεφοκύτταρα. Δεν υπάρχουν στην νοσοκρόν. Φλεγμονή όμως υπάρχει. Η νόσος του Μπεχσέ, παρομοίως, μόνο που εδώ υπάρχει και γενετική προδιάθεση και θα μας τα αναπτύξει ο κύριος Ιωακιμίδης. Όλα αυτά λοιπόν από το 99 φτάσαμε 10 χρόνια μετά να γίνει μια μεγάλη έρευνα σε πολλά, να βρεθούν πάρα πολλά γονίδια τα οποία εκτρέπουν τη φυσική ανοσία και δημιουργούν νοσήματα και να οριστεί και να πει ο Κάστνερ που, που έκανε πρώτος την ανακάλυψη horror autoinflammaticus, ο τρόμος της αυτοφλεγμονής, θέλοντας να παραφράσει τον όρο horror autotoxicus που ήταν 110 χρόνια πριν από μια από τις διασημότερες μορφές της ανοσολογίας, τον Έλριχ, ο οποίος έθεσε θεμέλια για πολλά πράγματα, δυστυχώς όμως έφερε και μια μικρή καταστροφή. Horror autotoxicus, ο Έλριχ είχε πει, και κρατήστε το αυτό, είναι ενδιαφέρον, ότι δεν μπορεί ο οργανισμός να παράξει αυτοαντισώματα, γιατί αν παράξει αντισώματα εναντίον του ίδιου του εαυτού, θα πεθάνει αμέσως. Το ονόμασε horror autotoxicus, έγινε δόγμα της ανοσολογίας για 50 χρόνια, μέχρι το 1956 νομίζω, 54. Αυτά τα 50 χρόνια ήταν μεσαίωνες για την ανοσολογία και σε αυτό έφταιγε ο Έλριχ. Το ενδιαφέρον είναι ότι τον διέψευσε απόλυτα μια μαθήτριά του που περιέγραψε το πρώτο αυτό αντίσωμα για το θυροειδή. Τα σύνδρομα περιοδικού περιατού λοιπόν, τα οποία είναι κληρονομικά, το πιο συχνό είναι το TRAPS, το πιο ενδιαφέρον είναι το FAPA. Δεν το θεωρούμε πολύ συχνό, αλλά τελικά μπορεί να είναι συχνότερο από ό,τι νομίζουμε. Αυτά είναι στην παιδική ηλικία. Στην ενήλικο ζωή είναι η νόσος του στυλ των ενηλίκων, ο οικογενειακός μεσογειακός πυρετός που θα ακούσετε μετά. Το πρώτο λοιπόν που περιγράφτηκε είναι το TRAPS, το οποίο είναι περιοδικό σύνδρομο, το οποίο συνδέεται με τον υποδοχεία του TNF.
Υπάρχουν υποτροπιάζοντα επεισόδια μεγάλης διάρκειας, κοιλιακό άλγος, πλευρίτιδα, αρθρίτιδα, ερίθυμα, περιοφθαλμικό είδημα, μπορεί να οδηγήσει σε αμυλοείδωση. Και ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στις υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών και όχι στην κολχικίνη που ανταποκρίνονται τα περισσότερα άλλα. Προχωράμε λίγο γρήγορα και λέμε για το ΦΑΠΑ, το οποίο είναι περιοδικός πυρετός, αφθόδη στοματίτιδα, φαρυγίτιδα και τραχυλική λεφαδενίτιδα. Για κοιτάξτε τι πρέπει να υπάρχει χωρίς λίμωξη του αναπνευστικού, αφθόδη στοματίτιδα. Τραχυλική λεφαδενίτιδα και φαρυγίτιδα. Το βλέπουμε συχνά, εμείς οι παθολόγοι. Πολύ συχνά. Σκεφτόμαστε το ΦΑΠΑ. Όχι. Θα είναι ο αντίλογος και θα μου πείτε αυτό είναι στην παιδική ηλικία. Μπορεί να είναι στην παιδική ηλικία, αλλά να υποτροπιάζει στην ενήλικη ζωή. Και πολλά από αυτά τα περιστατικά διαλάθουν της προσοχής και έρχονται ασθενείς που μας λένε συνέχεια παθαίνω φαρυγγίτιδα, είναι φουσκωμένοι οι λεφαδένες μου. Σκεφτείτε το ΦΑΠΑ. Και επειδή έχουμε μακρηγορήσει για να εξηγήσουμε τους μηχανισμούς, απλώς να πω για τη θεραπεία ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δίνεις μία δόση κορτιζόνης και εξαφανίζονται τα πάντα. Μηδέν, δεν χρειάζεται τίποτα. Αν υποτροπιάζει όμως συχνά, τον βάζεις σε κολχικίνη και εξαφανίζονται. Είχαμε ένα περιστατικό, το έχουμε περιγράψει στις παθολογικές συναντήσεις που κάναμε παλιότερα, το οποίο είναι τώρα σχεδόν 3,5-4 χρόνια μετά, παίρνει συνεχώς την κολχικίνη και είναι μια χαρά. Η διάγνωση μπήκε στα 17 της, ενώ είναι νόσημα της παιδικής ηλικίας. Και επειδή είναι δύσκολο να τα σκεφτούμε και πρέπει ο καθένας από εμάς να κάτσει να διαβάσει πάρα πολύ, υπάρχει μια εύκολη λύση. Είναι το Eurofever Project που ασχολείται, είναι χέδρα την Ιταλία, με την καταγραφή και όταν έχουμε ένα περιστατικό καλό είναι να το στέλνουμε, να το έχουμε τεκμηριώσει, σε αυτή την ομάδα, η οποία καταγράφει όλα αυτά τα νοσήματα και βλέπετε ότι καταγράφει και τα έχω βάλει με τον οικογενή μεσογειακό πυρετό, που είναι αυτοφλεγμονώδες, ξεκάθαρα, αλλά και την νοσομπεξέ, που δεν ήταν ξεκάθαρα μέχρι σήμερα που μιλάγαμε στους περισσότερους από εσάς ότι είναι και αυτοφλεγμονώδες νόσημα. Βλέπετε, αυτό είναι το registry που έχω από προηγούμενη χρονιά, πόσα περιστατικά έχουν καταγραφεί. Αλλά το ενδιαφέρον περισσότερο από όλα είναι ότι μέσα στο site υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα όπου μπορείς να βάλεις τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και να σου βγάλει την πιθανότητα στο τέλος να έχει αυτοφλεγμονώδες νόσημα. Σας συμβουλεύω γιατί εμείς το κάνουμε. Κάντε το, θα εκπλαγείτε. Σε διάφορα περιστατικά που έχουν πυρετό και δεν έχουμε βάλει τη διάγνωση. Στα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, το είπε και ο κ. Βασιλογιανακόπουλος, τα τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί, γιατί είδαμε περίτρανα ότι ο μηχανισμός παθογένεσής τους είναι οι διαταραχές στην έμφυτη ανοσία και παθήσεις που είναι έκπληξη, όπως η ουρική νόσος, θα μας την αναλύσει ο συνάδελφος, ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, οι νοτικές διαταραχές όπως η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση και φαίνεται ότι στα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, μάλλον όχι να το πω αλλιώς, φαίνεται ότι η αυτοφλεγμονή υπάρχει και σε ποικιλία μεταβολικών διαταραχών, δηλαδή προϊόντα του μεταβολισμού του ανθρώπινου οργανισμού, όπως η χοληστερίνη, μπορεί να προκαλέσουν αυτοφλεγμονή. Έχουμε θεραπεία. Αφού βρήκαμε ποιο μόριο φταίει, η ντελευκίνη 1β, παρήχθησαν μονοκλονικά αντισώματα, που είναι η βιολογική θεραπεία της μόδας τα τελευταία 15 χρόνια, που αναστέλνουν τη δράση της ντελευκίνης 1β και έχουν σώσει ασθενείς. Με πιο χαρακτηριστική ουσία την ανακίνδρα που έχει δοκιμαστεί σε όλα αυτά τα νοσήματα που βλέπετε με πολύ καλά αποτελέσματα και το εντυπωσιακό είναι ότι δοκιμάζεται σε ποικιλία άλλων νοσημάτων που δεν ξέραμε, δεν υποπτευόμασταν μέχρι να από πολύ λίγα χρόνια ότι μπορεί να έχουν αυτοφλεγμονώδες στοιχείο, δηλαδή ενεργοποίηση της ντελευκίνης 1β. Για παράδειγμα, να πω την διαπητική υδραδοδαδενίτιδα, όπου τώρα την προηγούμενη εβδομάδα βάλαμε ασθενή ο οποίος ήταν ανθεκτικός σε τέτοια αγωγή και μάλιστα αυτή η μελέτη βγήκε ότι είναι αποτελεσματική από το Αττικό Νοσοκομείο. Ακόμα και μειοσίτιδες, όπως το σύνδρομο αντισυνθετασών με Τζο-1 αντισώματα, έχει φλεγμονώδες στοιχείο και βοηθάει η ντελευκίνη 1β. Βλέπετε το ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και αυτό που βλέπετε τελευταίο είναι λίγο έκπληξη. Είναι η καρδιακή ενεπάρκεια μετά από έμφραγμα. Φλεγμονώδες στοιχείο και εκεί.
Πριν από 1,5 χρόνο λοιπόν, για το κανακίνουμαπ, το οποίο είναι μονοκλονικό αντίσωμα που δεσμεύει την ιντερλευκίνη 1β, βγήκε μελέτη, και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, όπου εντάχθηκαν γύρω στους 10.000 και κάτι ασθενείς, δώσαν λοιπόν κανακίνουμαπ, δηλαδή να σταματήσουν την ιντερλευκίνη 1β που προάγει τη φλεγμονή. Ξαναλέω, η ιντερλευκίνη 1β είναι απαραίτητη για τη φλεγμονή. Η φλεγμονή χωρίς την ιντερλευκίνη 1β δεν υπάρχει. Σε ασθενείς που είχαν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου και είχαν αυξημένη CRP. Ξέρουμε πολλούς τέτοιους. Πολλούς. Και είδαν ότι μειώθηκαν και τα επιπρόσθετα αγγειακά συμβάματα, όχι μόνο στην καρδιά, αλλά οποιαδήποτε αγγειακό σύμβαμα, όπως και τα εγκεφαλικά επεισόδια, στους ασθενείς που παίρναν κανακίνουμαπ έναντι πλασέμπο. Τι είναι το κανακίνουμαπ? Ένα πανάκριβο φάρμακο. Κάνει 9.000 ευρώ στην Ελλάδα. Το δίνουν λοιπόν ακόμα, η μελέτη προχωράει, εξελίσσεται. Όταν βγήκε αυτή η μελέτη στο New England, η μετοχή της εταιρείας που το παράγει, υποθέστε ποια είναι, ανέβηκε 8%. Γιατί έδειξε ότι σε νόσημα το οποίο είναι κοινό, πάρα πολύ κοινό, η φλεγμονή παίζει καθοριστικό ρόλο και μπορούμε να παρέμβουμε και να σώσουμε ζωές. Ακόμα πιο ενδιαφέρον, επειδή συνεχιζόταν η μελέτη, παρατηρήσαν και άλλα πράγματα. Και βγήκε το επόμενο paper στο Lancet, που αυτοί που παίρνανε στην προηγούμενη μελέτη και είχαν πάθει έμφραγμα κανακίνουμαπ, παθαίναν λιγότερους καρκίνους. Χαρακτηριστικά πολύ περισσότερο λίγους καρκίνους, και φαίνεται από την καρμπύλη Kaplan-Meier εδώ πέρα, η κάτω γραμμή με την πάνω γραμμή έχει τεράστια διαφορά όσοι καταλαβαίνουν από καρμπύλη Kaplan-Meier. Καρκίνο του πνεύμονα, αλλά και τους θανάτους από καρκίνο του πνεύμονα. Παλιές θεωρήσεις που είχαμε όλοι στο μυαλό μας, ότι η φλεγμονή στο μικροπεριβάλλον του κυττάρου μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση, αποδεικνύεται και δια του θεραπευτικού αποτελέσματος. Σταματάς τη φλεγμονή για άλλο λόγο, κανακίνουμαπ, μειώνεται η καρκινογένεση του καρκίνου του πνεύμονα. Θα έχουμε επόμενα στάδια? Θα έχουμε. Όπως σας είπα και πριν, στην νόσο του Crohn που όλοι, πιστεύω οι περισσότεροι, θεωρούσατε αυτοάνοσο νόσημα και δεν είναι αυτοάνοσο νόσημα, σας το εξήγησα, φαίνεται ότι συμμετέχει ο μεταγραφικός παράγοντας στην παθογένεσή του, του nuclear factor KB, και είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν paper στο New England φάρμακα, όταν βγαίνει ένα paper στο New England που περιγράφει μηχανισμό, για να βγει εκεί πάνω να πει ότι είναι μηχανισμός παθογενετικός. Και για να βγει εκεί, γιατί έτσι διδάσκει η ιστορία όταν διαβάζει το New England, πάνω να πει ότι ετοιμάζονται και φάρμακα που θα αναστείλουν το μεταγραφικό παράγοντα του φλεγμονοσώματος και θα σταματάνε την νόσο του Crohn. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια ερώτηση τώρα, γιατί μετά θα πάμε στην νοσολογία. Ξέρω ότι έχω καθυστερήσει, αλλά θεωρώ ότι εξηγήθηκαν κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε. Ακόμα και εγώ διαβάζοντας αυτές τις μέρες, ανακάλυψα πολλά. Όλα αυτά που μας είπε ο κ. Δημητρακόπουλος είναι μια ενδιαφέρουσα σύνοψη των εξελίξεων για τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα και έχουν επηρεάσει και τη σκέψη, βέβαια, της λοιμοξιολογίας, όχι μόνο της ανοσολογίας, γιατί θυμάμαι, για παράδειγμα, τις προσπάθειες που έκανε ο Τσάρλς Ντιναρέλο, χρησιμοποίησε κάποιο slide για την ιντερλευκίνη 1β. Ο Ντιναρέλο, να εξηγήσω, ότι είναι ο απόλυτος επιστημονικός άρχοντας της ιντερλευκίνης. Και εκείνα τα χρόνια, λοιπόν, το 1965, 70, 75, 80, 85, υπήρχε το ερωτηματικό τι κάνει τον πυρετό στη λοίμοξη. Στο Πανεπιστήμιο Τάφτς, λοιπόν, ο καθηγητής του και ο νεαρός τότε, Σαραντάρης Ντιναρέλο, ανακάλυψαν αυτή την ιντερλευκίνη 1 και μετά, βέβαια, έγραψαν πολλά άρθρα. Αυτός είχε την τύχη να δουλέψει ακόμα περισσότερο στο Κολοράντο μετά το Τάφτς και είναι από τους τρεις πιο συχνά cited, όπως λέμε, συγγραφείς σήμερα. Top 5 είναι στην ανοσολογία. Εκείνα τα χρόνια, λοιπόν, όλη η σκέψη ήταν πυρετός από λίμωξη. Και θυμάμαι μετά τις αποτυχίες των θεραπευτικών προσπαθειών, όταν δίνονταν αναστολής τέτοιων κυταροκοινών, μέχρι που τελικά στράφηκε το επιστημονικό πεδίο
στα αυτοφλεγμονώδυνα σήματα και είδαμε, για παράδειγμα, ενώ δεν μπορούμε τελικά να μειώσουμε τη θνητότητα των ασθενών με μονοκλονικά αντισώματα και με ανταγωνιστές της τριλευκίνης Β και του TNF, γιατί υπήρξαν θεραπευτικά trials με αποτυχίες της λοιμώξης, ότι η επιτυχία βρισκόταν στην ανοσολογία, στα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα και σε άλλα νοσήματα της ρευματολογίας και της ανοσολογίας. Είδατε πώς πήγε η γλώσσα να πει ο κύριος Φαλάγκας «αυτοάνοσα». Ναι. Θα σταματήσει λίγο, πρέπει να σταματήσει λίγο η σκέψη μας να σκέφτεται οποιαδήποτε ανοσολογική διαταραχή ως αυτοάνωση. Η αυτοφλεγμονή δεν χρειάζεται να οδηγήσει σε νόσημα, αλλά η αυτοφλεγμονή, και γι' αυτό την περιέγραψα αναλυτικά, έχει μεγάλη σημασία στις συστηματικές εκδηλώσεις ποικίλων νοσημάτων. Αυτά τα νοσήματα που μας έδειξε με τον περιοδικό πυρετό, με τις τραχυλικές λεμφαδενοπάθειες, με την αυθόδη στοματίτιδα, είναι εβδομαδιαία ρουτίνα στην παθολογία. Έρχονται δηλαδή άτομα και στην παιδιατρική και στην παθολογία 20, 30, 40 χρονών που τελικώς έχουν τέτοιου είδους νοσήματα τα οποία προσδιορίζονται τώρα. Κύριος Ρουκάς, γαστρολόγος. Να πω για την όση του χρόνου, πραγματικά περί αυτού πρόκειται και στην θεωρητική μας συσκέντρωση, πώς θα το ονομάσουμε υποθετικά. Γίνεται η χρήση φαρμάκων βιολογικών παραγόντων με τη γενικότερη χρήση και στην αρχή είχαμε μόνο αντι-TNF, τώρα έχουμε και φάρμακα εναντίον εντρελφινών κτλ. Εκεί που δείξατε την Life Table Analysis, την Kaplan-Meier, και είπαμε ότι ηλεκτρονικό. Θέλω να ξέρω, γιατί δεν το διάβασα το paper, αν αυτό διορθώσαν για το κάπνισμα. Οι εμφραγματίες όλοι κόβουν το κάπνισμα και κατά συνέπεια το δικό μου μυαλό θα πήγαινε ότι ενδεχομένως αυτό συμβάλλει στην ελάττωση του καρκίνου. Σας ευχαριστώ, κύριε Ροκά. Για να πάμε ένα βήμα πίσω, όταν βγήκε η μελέτη με το κανακίνουμπαμπ, που αύξανε την επιβίωση και τα συμβάματα και την επιβίωση, τα αγκιακά συμβάματα και την επιβίωση στους εφραγματίες με αυξημένη CRP, η δράση της αυτή γίνεται multivariate ανάλυση, αλλιώς δεν βγαίνει στο New England, ήταν ανεξάρτητη οποιοδήποτε παράγοντα, του καπνίσματος, της χοληστερίνης, των επιπέδων χοληστερίνης και το οτιδήποτε. Και επειδή βλέπω και τον καθηγητή της νευρολογίας ανάμεσά μας, να πω ότι τα ζητήματα της αυτοφλεγμονής, και να ολοκληρώσω με αυτό, αφορούν όλα τα οργανικά συστήματα και όλα τα νοσήματα, όχι όλα, πάρα πολλά νοσήματα που είναι έκπληξη. Για παράδειγμα, στην νόσο Αλτσχάιμερ υπάρχει σημαντικό κομμάτι της φλεγμονής και εστιάζονται πάρα πολλές έρευνες από φαρμακευτικές εταιρείες περιορίζοντας τη φλεγμονή να περιορίσουν την νόσο Αλτσχάιμερ και τα γνωρίζει ο καθηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσουμε με τρεις ακόμα μιλητές.